Δίπλα μας έχουμε τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τον κύριο Ανδρέα Μουζουρίδη. Πρόεδρε, πρώτη ολοκλήρωση σεζόν εδώ στην Κύπρο, με όμορφες στιγμές. Το γυναικείο μπάσκετ σήμερα θεωρώ ότι κέρδισε πάρα πολλά. Δόξα σε ο Θεός, τελειώσαμε μια δύσκολη χρονιά με την πανδημία του κορονοϊού να μας κυνηγά και για αυτή τη σεζόν. Νομίζω ήταν ένα παιχνίδι διαφήμιση της Καλαθόσφαιρας, γήπεδο με κόσμο και από τις δύο ομάδες. Οι οπαδοί της συγκεκριμένης ομάδας χειροκρότησαν τους οπαδούς της νικήτριας ομάδας. Θερμά συγχαρητήρια στην αναγέννηση της Γέρμας Ωραίας για τον Ντάμπολ. Επίσης, βεβαίως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την προσπάθεια της ΑΕΛ. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που έχουμε πει. Θέλουμε να βλέπουμε τον κόσμο να επανέρχεται στο γήπεδο. Νομίζω ότι αυτό που καταγράφηκε εδώ σήμερα είναι η αρχή μιας... Ποια θα είναι η συνέχεια για το γυναικείο μπάσκετ, ποιο είναι το όραμά σας? Το όραμα είναι σίγουρο, όπως το έχουμε πει, να δυναμώνει, να δούμε μια εθνική ομάδα αντάξια των προσδοκιών. Έχουμε και τη διοργάνωση των μικρών χωρών στη Λευκοσία τον Ιούνιο. Εκεί ευελπιστούμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω και να φέρουμε μετάλλιο. Νομίζω βλέπετε ότι και ο μέσος όρος ηλικίας είναι χαμηλός. Συνεπώς υπάρχει μέλλον. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την Πέτρα Όλοβιτς. Αν μην τα αφήσω να περιμένει. Καλή συνέχεια και είμαι σίγουρος ότι θα μάθετε καλά αυτό το γήπεδο. Για τα επόμενα 2,5 χρόνια θα σας βλέπουμε συχνά εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.